ο Άσαντ που έχει βρει καταφύγιο στην Ρωσία. Πάμε λοιπόν στη Μόσχα και στον Θανάση Αυγερινό για να δούμε, Θανάση, τα μηνύματα από εκεί, αλλά και πώς Ρώσοι αναλυτές διατυπώνουν την απορία, το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν ο Αλτζολάνι, ένας Άραβας, ο ηγέτης των τζιχαντιστών που έφερε αυτήν την ανατροπή, να μην ασκεί καμία κριτική στο Ισραήλ που βομβάρδισε μέσα σε δύο ημέρες τη χώρα του σε 480 στόχους. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Είναι πολλοί οι Ρώσοι σχολιαστές, οι οποίοι βέβαια σε ένα βαθμό ενώνουν τη φωνή τους με αρκετούς διεθνείς τέτοιους παρατηρητές, οι οποίοι βλέπουν πολλά περίεργα στην ιστορία του Γκολάνι. Δεν γνωρίζουμε καλά-καλά την εθνικότητά του, πού έχει γεννηθεί, πού σπούδασε. Υπάρχουν φημολογίες, δεν μπορώ να τις επιβεβαιώσω, αλλά ας τις πω και εγώ, γιατί όλα αυτά που λέμε περίπου φημολογίες είναι. Δεν τα έχουμε διαπιστώσει με τα χέρια και τα μάτια μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν φημολογίες ότι μπορεί να έχει σπουδάσει μέχρι και στο Τελ Αβίβ. Γράφεται στα κοινωνικά δίκτυα, πολλά από αυτά σε ρωσικά. Δεν έχει πει το παραμικρό λοιπόν για τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους. Τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη μια πραγματική τραγωδία εναντίον ενός, να το πω έτσι, συμβολικού αραβικού πληθυσμού όπως είναι οι Παλαιστίνοι. Δεν έχει ασκήσει κριτική στο Ισραήλ, το οποίο βομβάρδισε τη χώρα του, υποτίθεται, τη χώρα που θέλει να ανασυγκροτήσει. Το μόνο που ακούσαμε είναι ότι είπε ότι δεν είναι έτοιμη η Συρία να κάνει πόλεμο, δεν μπορεί να κάνει πόλεμο με το Ισραήλ. Οι Ρώσοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι βομβαρδισμοί των στρατιωτικών στόχων τα τελευταία πολλά 24 ώρα από τη μεριά του Ισραήλ έχουν γυρίσει πίσω τη Συρία κυριολεκτικά 200 χρόνια. Τώρα, Θανάση, λοιπόν, αυτά σε σχέση με το τι λένε οι Ρώσοι αναλυτές για τον Αλτζολάνι. Η στάση της Ρωσίας απέναντι στην Τουρκία και το ρόλο που έχει διαδραματίσει. Είναι μεγάλη σκέψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία, ότι διατηρούνται μεν οι επαφές και οι επικοινωνίες. Και αυτό όμως έχει τη σημασία του. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες οι Τούρκοι λένε ότι ετοιμάζεται τέτοια επίσκεψη από πλευράς Πούτιν. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Πριν λίγο έκανε δηλώσεις και ο Δημήτρη Μετβέντεφ, ο σκληρός του Κρεμλίνου. Και να κλείσουμε με αυτό. Μίλησε για θλιβερά γεγονότα από τη Συρία. Έκανε λάθη ο Άσαντ. Η Ρωσία βοήθησε πολύ στο παρελθόν. Και έχουμε και δηλώσεις του Πατριαρχείου Μόσχας. Mm-hmm. Περιέγραψε τη Συρία ως χώρα Αγίων, Ορθοδόξων και Χριστιανών Αγίων. Είμαστε, είπε, μαζί με τα αδέρφια μας του λοιπόν, Πατριαρχείου Αντιοχίας. Θανάση, οι κατανοούμε. Είναι εκεί γηγενείς κάτοικοι. Πρέπει να ενωθούμε όλοι στην αλληλεγγύη. Κατανοούμε τα δεδομένα και πώς αλλάζουν οι